Παύση στη λειτουργία τη ρήτρα αναπροσαρμογή στου λογαριασμού ρεύματο πατάει το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια με την εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του Μηχανισμού Παρέμβαση στην Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Κώστας Κρέκα αναμένεται με έκδοση απόφαση να αναστείλει την εφαρμογή τη για όσο διάστημα κρατήσουν τα έκτακτα μέτρα για τον έλεγχο του κόστου και των τιμών στην αγορά ηλεκτρισμού. Επειδή στο ΑΕΔΕ παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ και πολλά χρόνια, Κατορθώσαν και τη βάλανε μέσα στο χρηματιστήριο. Και τραβάμε αυτό που τραβάμε τώρα. Λοιπόν, να καταργηθεί εντελώ. Ριζικά μιλάω τώρα. Χαμό γίνεται. Χαμό στο παρασύνιο. Και έχει πέσει. και γκρίνια, ρε παιδί μου, γκρίνια. Χρυσουζιά, καντεμία, όλα έχουν πέσει. Τώρα θα γίνει. Ο, ο, ο χρόνο θα δείξει. Η αναστολή τη ρήτρα αναπροσαρμογή έρχεται και ω αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργία του νέου μηχανισμού παρέμβαση στι τιμέ ρεύματο. Ο ορισμό ανώτατη τιμή αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγών θα πιέσει σε συνδυασμό και με τι κρατικέ επιδοτήσει των λογαριασμών τι τιμέ τη κιλοβατόρα που πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσει. Ό,τι και εδώ η κυβέρνηση σε αυτέ τι κακέ καταστάσει, πανδημίε, πολέμου, ιστορίε, πράγματα. Ό,τι για εδώ καλά είναι. Δεν μπορεί να δώσει και πάρα πολλά. Να τα βρει πού δώσει. Πώ θα τη την τάξη, πώ θα πλέσει το, το, Οι πληροφορίε αναφέρουν πω η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια έχει ήδη κάνει τι πρώτε τηλεδιασκέψει με τα τεχνικά κλιμάκια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση τη ελληνική πρόταση. Πηγέ θέλουν ανάλογε επαφέ να έχουν και συνέχεια μέχρι την τελική έγκρισή τη. Λόγω τη ρήτρα αναπροσαρμογή έχει ανέβει πάρα πολύ ο λογαριασμό ρεύματο. Λογαριασμό ρεύματο. Εντάξει, όλα έχουν ανέβει βέβαια. Τι θα κάνουμε. Θα δούμε πώ θα το παλέψουμε. Εν το μεταξύ, την ανάγκη ουσιαστική στήριξη του λιανεμπορίου για να μπορέσει να επιβιώσει τον ίδιο εμπορικό σύλλογο χανίων και ζητά την οριστική κατάργηση τη ρήτρα αναπροσαρμογή αντί τη προσωρινή αναστολή. Θα προτιμούσαμε σαν επιχειρήσει, επειδή το λιανεμπόριο αυτό το διάστημα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αδυνατούν και δυσκολεύονται να, να ανταπεξέλθουν στι υποχρεώσει του, ειδικά τώρα με το ρεύμα που όντω έχουν πάθει ηλεκτροσόκ πάρα πολλέ επιχειρήσει. Ε, θα ήταν πιο εύλογο να την κατάργηση της ρήτρα, όπως είπαμε και στις ανακοινώσεις μας, γιατί το πρόβλημα απλά το ανακουφίσει, δεν το λύνει. Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλογού Χανίων, Δώρα Κυριακάκη, ζητούν επίσης να αξιολογείται διαρκώς η αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης, ώστε να συμβαδίζουν με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Το Ιαννεμπόριο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί την οικονομική κρίση, την πανδημία, την πολεμική σύραξη, την ακρίβεια, την ενέργεια. σαφώ και βέβαια αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα και ζητάμε τη βοήθεια γιατί το Ιαννεμπόριο πρέπει να στηριχτεί και να βοηθηθεί. Είναι πυλώνας της οικονομία. Και τη κοινωνία γενικότερα. Ζητάμε λοιπόν να επαναξιολογούνται τα μέτρα έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τι εξελίξει.